Πάμε στους αφανείς ήρωες της πολεμικής αεροπορίας. Έτσι τους αποκαλούν. Είναι η τεχνική και η μηχανική. Και στα χέρια τους στηρίζεται ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας των αποστολών των μαχητικών μας αεροσκαφών στο Αιγαίο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου πήγε στην πολεμική μοίρα 331 στην Τανάγρα και μίλησε με τα εξειδικευμένα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας. Είναι οι αφανείς ήρωες της πολεμικής μας αεροπορίας. Η μηχανική και η τεχνική που εργάζονται ακούραστα νύχτα και μέρα, ώστε τα μπλεύτερα να είναι κυρίαρχα στο Αιγαίο. Και όταν φεύγει το αεροπλάνο, προσωπικό μου συνέστημα είναι όχι η αγωνία, η εγρήγορση, η έγνοια ώστε να πάνε όλα καλά στην πτήση και να γυρίσει πίσω. Αυτό αλλάζει σε ανακούφιση όταν βλέπουμε το αεροσκάφος να προσγειώνεται στο διάδρομο και να επιστρέφει με ασφάλεια στο σέλτερ του. Διαφορετικά σμήνη από υψηλής εξειδίκευσης στελέχη που ελέγχουν, προετοιμάζουν και επισκευάζουν τα μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας για κάθε αποστολή. Η ευθύνη αρχικά είναι πολύ μεγάλη, οπότε όλες οι εργασίες γίνονται πολύ προσεκτικά, σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας. Είμαστε εδώ όποτε απαιτηθεί. Είμαστε σε ετοιμότητα. Στα δικά τους χέρια βρίσκεται η φροντίδα της καρδιάς του αεροσκάφους, που είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα πτήσης, ο κινητήρας και ο οπλισμός. Σε μια αποστολή, κατά 80% είναι υποστήριξη που δίδεται από το τεχνικό μας προσωπικό και το 20% είναι αυτό στο τέλος που θα εκτελέσει ο υπτάμενος. Εχθρός του καλού άλλωστε είναι το καλύτερο, όπως λένε, οπότε αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνέχεια δίπλα τους και για μας και για τα ίδια. Χάρη στη δική τους δουλειά, το joystick που κρατάει στα χέρια του ο πιλότος διαθέτει έναν σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος που μπορεί να προασπίσει το εθνικό συμφέρον. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Υπάρχει άμεση επικοινωνία. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος ενδιάμεσος. Όποιο πρόβλημα υπάρχει, το καλύπτουμε άμεσα. Και γενικά υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία. Δίνουν καθημερινά μαζί με τους πιλότους μας τη μάχη κόντρα στην τουρκική προκλητικότητα. Το μήνυμά τους είναι ξεκάθαρο. Είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί, οποτεδήποτε, τίποτα λιγότερο. Αυτή είναι λοιπόν η αφανής ήρωες της πολεμικής αεροπορίας. Γιώργο, εξαιρετικό το ρεπορτάζ. Υπάρχει μια πληροφορία και υπάρχουν και δημοσιεύματα ότι οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να ενισχύσουν τις βάσεις τους στην Ελλάδα και μάλιστα να φτιάξουν μια αμερικανική βάση σε Βραχονισίδα κοντά στην Κάλυμνο. Αυτό το μήνυμα καταρχήν της αναβάθμισης της στρατηγικής παρουσίας του στην Ελλάδα το έχει εκπέμψει εδώ και καιρό ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κύριος Τζέφρι Πάια, το Αμερικανός πρέσβης. Η Εστία λοιπόν σήμερα σε δημοσίευμά της γράφει ότι ανάμεσα στις περιοχές τις οποίες αναζητούν προκειμένου να δημιουργήσουν διαφορετικού τύπου βάσεις βρίσκεται η Κάλυμνος, όπου εκεί θέλουν να δημιουργήσουν μια βάση ελικοπτέρων, ίσως και ένα συναρμολογικό κέντρο, αλλά το σημαντικότερο και μία νησίδα επίπεδη, και αυτό έχει την αξία του, την στρατηγική, πολύ κοντά στα τουρκικά παράλια, όπου και εκεί οι Αμερικανοί θα δημιουργήσουν ένα ορμητήριο για τα ελικόπτερά τους, πιθανώς και για τα μαχητικά τους αεροσκάφη. Γιώργο, με την εμπειρία σου, θέλουν ένα μήνυμα, αν γίνει αυτό, είναι ένα μήνυμα προς την Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σαφές και με δεδομένο το επίπεδο στο οποίο έχουν κατέβει οι σχέσεις με την Τουρκία, αλλά και την αποχώρησή τους από το Incirlik εδώ και αρκετό καιρό. Έχουν διατηρήσει ελάχιστες δυνάμεις εκεί πέρα. Η ενίσχυση της παρουσίας τους στην Ελλάδα δείχνει πολλά. Μάλιστα, με δεδομένη και την αγορά που θέλουν να κάνουν τον S400. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Σου εύχομαι καλές γιορτές. Καλό Πάσχα. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε σε ένα περιστατικό που